ώρα που η εξαγωγική δραστηριότητα πάει να ανοίξει τα φτερά τη, λένε οι αγρότες της Κρήτη, η Γερμανία με την πρότασή της έρχεται να τα κόψει. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, τότε εμεί Είμαστε κατεστραμμένοι ολοσχερό. Δυστυχώ είναι μια από τι χειρότερε εξελίξει που έρχονται από τι Βρυξέλλε. Οι αγρότε τη Ιερά Πέτρα έχουν ξεσηκωθεί. Στο άκουσμα τη είδηση ότι προϊόντα που θα εισάγονται από τον Τρίτο Κόσμο θα βαπτίζονται ευρωπαϊκά και θα πουλούνται απλά με διαφορετική συσκευασία, ξεσπούν. Θα διαλύσει η παραγωγή η δικιά μα. Τα προϊόντα μα θα μείνουν αζήτητα στα χωράφια, γιατί απλά θα προτιμούν όλοι οι έμποροι τα φτηνά προϊόντα που θα του αποφέρουν μεγάλο κέρδο από Τρίτες χώρες όχι μόνο. Δεν μπορούμε να του ανταγωνιστούμε του παραγωγού των τρίτων χωρών, διότι το κόστο παραγωγή, τα εργατικά του είναι πάρα πολύ χαμηλότερα από τα δικά μα. Με αποτέλεσμα να μην έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Τα αγροτικά προϊόντα δεν αναμένεται να εξαιρεθούν από τον κανονισμό. Κάτι που οι παραγωγοί ζητούν τώρα επιτακτικά. Αυτοί οι ευρωβουλευτέ, άραγε, πληρώνονται για να εξυπηρετούν τα συμφέροντα των βιομηχανικών χωρών και όχι τα συμφέροντα του αγρότη του Έλληνα αγρότη. Θα αντιδράσουμε άμεσα, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να μην το επιτρέψουμε αυτό. Πολύ. Να μην συμβεί. Θα είναι καταστροφή για τον αγροτικό τομέα. Πλήγμα για το εμπορικό ισοζύγιο και τα φόπλακα για του παραγωγού αγροτικών προϊόντων, τα βαφτίσια σε προϊόντα που προωθεί η Γερμανία μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αναφέρουν οι αγρότε που βρίσκονται επί ποδό πολέμου. Πώ είναι δυνατόν μια ολόκληρη Ευρωπαϊκή Ένωση να θέλει να είμαστε ανταγωνιστικοί, να είναι ο ευρωπαϊκό αγροτικό κόσμο ανταγωνιστικό και να μας κάνει η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση πόλεμο. Σφοδρή αναμένεται να είναι η αντίδραση του αγροτικού κόσμου απέναντι στον κανονισμό αυτό που θα κατακλείσει τις ευρωπαϊκές αγορές με αφιβόλου ποιότητα προϊόντα την ώρα που τα πολυδιαφημισμένα προϊόντα της Ελλάδας και δίτα αγροτικά θα παραμένουν στα αζήτητα και οι αγρότες θα οδηγηθούν στην οικονομική εξαθλίωση.